Μαρτυρίου ανήσα στον αγώνα θα λέλε, να συβόλων την πλάνη, Τη γενναία αθλήση σου, Και ο άμα τον θησαυρός, Παρέχον τα δωρεάν της προστρέχουσιν ἐν πίστη το σώναο και πόθω ανακράζουσι. Δόξα το δε δοκότησι δόξα το σε θαυμαστός αντί, δόξα το ἐνεργούντι τη διά σου. 20 του μηνός Μαΐου Θαλελαίου Αλεξάνδρου Αστερίου και Ασκλά των Μαρτύρων, Νικήτα Ιωάννου και Ιωσήφ των Οσίων, των κτητόρων της Ενχείο Ιεράς Νέας Μονής, ανακομιδή των λιψάνων του Αγίου Νικολάου Μύρων της Λικίας. Θαλασσίου Οσίου, Μάρκου του Ερημίτου, Λιδίας της Φιλιππισίας. Ο Άγιος Ανάργυρος Θαλέλεος, ο Ιαματικός Θεραπευτής και Θαυματουργός. Έζησε στα χρόνια του ειδωλολάτρη βασιλιά Νουμεριανού. Η πλούσιοι αλλά ευσεβείς γονείς του, Βερούκιος και Ρωμιλία, σε κάποια πόλη του Λιβάνου, ανέθρεψαν τον γιο τους Θαλέλεο σύμφωνα με τα πρότυπά τους, δηλαδή τον νόμο του Ευαγγελίου. Ο Θαλέλεος με την χάρη του Θεού πράγματι ανταποκρίθηκε στην διαπαιδαγώγηση των γονέων του και έγινε άνθρωπος πιστός, φιλεύς πλαχνός και πολύ εγκρατής. Εφιέστατος και πολύ επιμελής καθώς ήταν στις σχολικές του σπουδές, ακολούθησε και την ιατρική επιστήμη. Ως ιατρός ακολουθούσε τα χνάρια του Κυρίου και Θεού ημών Ιησού Χριστού. Εξασκούσε την ιατρική, όχι σαν επάγγελμα για την απόκτηση χρημάτων, όπως έκαναν οι περισσότεροι συνάδελφοί του, αλλά ως γνήσιος χριστιανός και μιμητής του Χριστού. Όπου και αν πήγαινε, ελάλη αυτής περί της βασιλείας του Θεού και τους χρήανε, έχοντας θεραπείας ιάσατο δηλαδή μιλούσε στους ανθρώπους για την Βασιλεία του Θεού και γιατρεύε εκείνους που είχαν ανάγκη θεραπείας. Θεράπευε και το σώμα, αλλά πολύ περισσότερο την ψυχή με το κήρυγμά του. Έτσι ανακούφιζε τους ανθρώπους σωματικά, αλλά συγχρόνως και ψυχικά και τους στήριζε στην πίστη και την ελπίδα. Με αυτόν τον τρόπο ο Θαλέλεος, πολλούς ειδωλολάτρες στο κρεβάτι του πόνου, τους οδήγησε στον δρόμο της σωτηρίας. Όμως η δραστηριότητά του καταγγέλθηκε στον έπαρχο Τιβεριανό και πριν τον συλλάβει, ο Θαλέλεος κατόρθωσε και ξέφυγε στην Κυλικία, όπου συνέχισε τις χριστιανικές του δραστηριότητες. Εκεί όμως συνελήφθη από τον άρχοντα Θεόδωρο, ο οποίος αφού τον βασάνισε, τελικά στις 20 Μαΐου του 289 μετά Χριστόν τον αποκεφάλισε. Οι Άγιοι Μάρτυρες Αλέξανδρος και Αστέριος Αυτοί ήταν οι πειρέτες του ιδωλολάτρη άρχοντα Θεοδόρου και διατάχθηκαν να τρυπήσουν τους αστραγάλους του Αγίου Θαλελαίου. Πίστεψαν όμως δια του Αγίου στο Χριστό και ομολόγησαν το Χριστό ως Θεό αληθινό και στην συνέχεια αποκεφαλίστηκαν. Τον Θεόν σεβομένη διανία σε φοιτητή, το τη χάρη το δια παύλου ει και πρώτη εν Φιλίπη στο Χριστό επίστευσας Θεόφρον πανική. Δια τούτο σε τιμόμεν ασματικό λίδι Δόξα ευδοκίσαν οι δόξα το σε καταβγάσαν δόξα το χορηγούν τη βία σου, ημιν τα Η Αγία Λιδία, η Φιλιππισία. Διαβάς εις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν. Είναι η έκκληση του Μακεδόνα που βλέπει σε όραμα ο Απόστολος Παύλος, ενώ βρίσκεται στην Τροάδα. Τη φωνή αυτή την θεωρεί ως φωνή Θεού και χωρίς αναβολή αποφασίζει να διεκπεραιωθεί στο εκλεκτότερο τμήμα της Ευρώπης, την Μακεδονία. Μαζί του παίρνει και τους εκλεκτούς του συνεργάτες Τιμόθεο, Σίλα και Λουκά. Αποβιβάζονται στην Νεάπολη, σημερινή καβάλα, και από εκεί αναχωρούν για τους Φιλίππους. Έξω από την πόλη των Φιλίππων και κοντά στις όχθες του Ζιγάκτου ποταμού είναι ο τόπος προσευχής των Ιουδαίων. Στις συγκεντρωμένες εκεί γυναίκες ο Απόστολος Παύλος κηρύττει τον Λόγο του Θεού. Οι θεοφοβούμενες γυναίκες ακούν με προσοχή και ευλάβεια τα λόγια του άγνωστου Ιουδαίου, αλλά εκείνη που περισσότερο από όλες ενθουσιάζεται είναι η Λιβία, η προσήλυτος Πορφυροπόλης από τα Θιάτυρα. Πορφυροπόλης σημαίνει έμπορος πορφυρών ενδυμάτων μέσα της γίνεται ένας σεισμός. Η καρδιά της Λιδίας ήταν πάντα ανήσυχη. Δεν μπορούσε να λατρεύει θεούς και θεές που οργίαζαν μεταξύ τους. Έτσι λοιπόν οδηγήθηκε στον κήπο της προσευχής των Ιουδαίων. Γνώρισε τον νόμο του Ισραήλ και άναψε μέσα της η δίψα για την αναζήτηση του Μεσσία. Και τώρα ακούει για πρώτη φορά τον Απόστολο Παύλο να ομιλεί για τον λυτρωτή του κόσμου. Η Λιδία αποδέχεται χωρίς καμία αντίρρηση την νέα διδασκαλία. Πιστεύει στο Χριστό και δηλώνει κατηγορηματικά πως και αυτή θέλει να γίνει χριστιανή. Και ο Απόστολος Παύλος ολοκληρώνει το έργο του. Στα γάργαρα νερά του ποταμού Ζιγάκτου βαπτίζει την Λιδία. Η πρώτη χριστιανή της Μακεδονίας πολυτογραφείται στην βασιλεία των ουρανών. Η καρδιά της πλημμυρίζει από αισθήματα ευγνωμοσύνης προς αυτούς που άνοιξαν τα μάτια της ψυχής της και ζητά να τους φιλοξενήσει στο σπίτι της. Η βάπτιση της Αγίας Λιδίας αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων στο κεφάλαιο 16, στίχη 14 έως 15. Η μετακομιδή του Ιερού Λιψάνου του Αγίου Νικολάου, επισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού. Έγινε στα χρόνια του Αυτοκράτορος Αλεξίου του Πρώτου του Κομνηνού και Πατριάρχου Νικολάου του Τρίτου του Κυρδινιάτη. Το Ιερό Λείψανο του Αγίου Νικολάου μετακομίστηκε στον Πάρι της Ιταλίας επειδή οι Τούρκοι κατέλαβαν την πόλη των Μύρων της Μικράς Ασίας και οι κάτοικοι φοβήθηκαν μήπω οι άπιστοι το καταστρέψουν. Τε στον σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και εσώσον ημάς. Αμήν.